γειτονιά, ρε. Κοίτα! Ξύπνησε εμένα, ρε, κοιμόμουν. Γεια σας, Ρέντε και Τσίριους. Τι κάνετε, μωρέ? Τι κάνετε? Καρίαρα. Ακόμα ένα. Πάμε, είστε έτοιμοι? Πάμε να δούμε τι θέλω να σας δείξω, γιατί δεν θυμάμαι κι εγώ. Α, είναι η μεταγραφική περίοδος. Ναι. Ιανουάριο 2020. Τελευταίος, όπως θυμάστε, ήταν ο Μπακασέτας και είχα πουλήσει και τον Κιν σε αυτή την επική αποχώρησή του. Σε ένα τελευταίο match που έβαλε και το νικητήριο γκολ. Έτσι συγκινηθήκαν όλοι, κλαίγανε και χαμός έγινε. Και τώρα να σας δείξω αυτό που σας έλεγα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές και σε ό,τι αφορά τους παίχτες των οποίων το συμβόλαιο λύγει. Πάμε λοιπόν σε αυτόν, στον Οζιακούπ τον Τούρκο, παράδειγμα. Βλέπετε ότι το συμβόλαιό του λήγει σε 6 μήνες. Η αξία του είναι στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Άμα πατήσω να τον αγοράσω, μου λένε ότι μπορεί να τον πάρεις από 13 μέχρι 27, βλέπετε εδώ. Και αυτό γιατί, και ενώ η αξία του είναι 45, μπορείς να τον πάρεις από 13% μέχρι 27.800 μέσα εκεί να παίξεις μπαλίτσα. Και αυτό γιατί σε 6 μήνες μένει ελεύθερος και φεύγει με 0. Με 0 ευρώ. Γι' αυτό και έχει πέσει η αξία του. Αλλά αν θέλουμε κι εμείς να τον πάρουμε με 0 ευρώ και να διαπραγματευτούμε μόνο το συμβόλαιο το δικό του, πάμε εδώ που λέει approach to sign on contract expiry, που σημαίνει ότι τον προσεγγίζεις από τώρα για να υπογράψει και να γραφτεί στην ομάδα σου όταν θα λήξει το συμβόλαιό του, δηλαδή το καλοκαίρι του ερχόμενο. Οπότε πατάς εδώ και παίζεις μπάλα μόνο με τα χρήματα που παίρνει αυτός που έχει να λαμβάνει. Του βάζεις, μου ξέρω, 160-170 χιλιάρικα που θα παίρνει. Του θες, ξέρω εγώ, για με bonus τόσο, στα goal, ανα goal, για 5 χρόνια και θα είναι βασικός, ας πούμε. Και αυτό σου απαντάει μετά αν το δέχεται ή όχι. Και έτσι μπορείς να πάρεις κάποιους παίχτες αξίας. Βλέπετε, overall 87 σε 27 ετών ηλικία, να τους πάρεις με 0 ευρώ, δηλαδή χωρίς μεταγραφή, απλά τον έχεις από την καινούργια χρονιά. Αντίστοιχα, μπορείς να πάρεις τέτοιους παίχτες, και αυτός είναι ένας τέτοιος, να τον κυνηγείς να τον αγοράσεις τώρα, για να, άμα το χρειάζεσαι πολύ, τον παίρνεις στη μισή του αξία. Εγώ συνήθως τους παίρνω στο τέλος της χρονιάς. Βγάζω τη χρονιά με αυτούς που έχω, άντε να πάρω κανένα δυο μεταγραφές και τους κλείνω τους υπόλοιπους για την επόμενη χρονιά. Και θα συνεχίσουμε από εδώ που το είχαμε αφήσει κανονικά. Να δούμε και τι μεταγραφές. Έχουμε ένα ντέρμπι εδώ του Μάντσεστερ. Βλέπετε ότι είμαι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή. Έχουμε ντέρμπι με τη Manchester United που είναι τρίτη. Να δούμε τι μεταγραφές έχω κλείσει. Έχω πουλήσει λοιπόν το Livermore με 6.400 και έχω κλείσει σαν ελεύθερους. Δηλαδή σε αυτό που έλεγα πριν. Το Μεδέιρο, τον οποίο τον είχα και στο FIFA το 15 που έπαιζα, τον είχα πάρει τότε στον ΠΑΟΚ. Extreme είναι πολύ καλός. 25 ετών, 83 overall, θα πάει πολύ παραπάνω. Αυτό τον Τούρκο στα 87 για τη μεσαία μου γραμμή. Τον Μάτιτς της Chelsea, έμπειρος παίχτης, πολύ δυνατός, για τη μεσαία γραμμή επίσης. Πήρα τον Εμπά, πήρα αυτόν εδώ, center back. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι είναι, δηλαδή πήρα έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίχτες, οι οποίοι θα έρθουν το καλοκαίρι σε μένα, οπότε η χρονιά αυτή θα πάω συντηρητικά, θα πάω όπου με βγάλει και θα, με αυτούς τους παίχτες που θα έχω πάρει και με κανένα δύο μεταγραφές καλοκαιρινές θα πάμε μετά την επόμενη χρονιά, πρώτο Θεός, να χτυπήσουμε δεύτερη, τρίτη θέση, μπορεί και πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε το roster πώς έχει διαμορφωθεί. Με τους τρεις τερματοφύλακες, Καρντινάλε, Καπίνο και Χριστοδούλου. Καπίνο βλέπετε ότι το έχει ανέβει, έχει πάει στο 80, θα πάει, νομίζω μέχρι τέλος χρονιάς πάει και 81. Με Κίτσου δεξιά και αυτόν εδώ, τον οποίο τον ανέβασα το μικρό από τις ακαδημίες. 16 ετών, έχει overall 68, θα φτάσει σαν τον Ιάρχοφ, πιστεύω θα γίνει, τέτοια, μιλάμε για τέτοια στατιστικά. Στα center back παραμένει ο πιτσιρικάς αυτός ο Τράιμπουλ, εδώ ο παιχταράς μου, ο Σέρτιτς και ο Σιώβας. Να πω την επόμενη χρονιά, επειδή αυτοί μεγαλώνουν και ο Σιώβας και ο Σέρτιτς, στην ουσία μάλλον θα πουληθεί κάποιος από τους δύο, ίσως και οι δύο, για να πάρουμε κάποιο πιο έμπειρο. Μάρτιν Σταφυλίδης, Τζόνι, ο οποίος παίζει και δεξιά, έχουμε πει, Χουχούμης. Ο Ασαριφάρντ, αυτό που σας λένε, θυμάστε που έβαλε την κολλάρα στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Νιάρχος, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό, επανήλθε και θα το χρησιμοποιήσω πολύ, από τις ακαδημίες, ο Μάκης. Βιγιάλμπα, Τόμασον, Καμαράζα, Σαντοβάλ, ο ένας. Από την ακαδημία κι αυτός. Έχω πάρει τα δύο αδέρφια Σαντοβάλ από ακαδημία. Ζαχαρίας, Μπουχαλάκης, Κλεναρίδης, Μάνταλος, Μπακασέτας, ο άλλος ο Σαντοβάλ εδώ από την Ακαδημία που είμαι, δίδυμοι είναι αυτοί, μάλλον,
Βλέπετε έχει 70 αυτός. Στα 17 του θα ανέβει και αυτός αρκετά. Και τους παίρνω κιόλας γιατί μου έχει ζητηθεί να πουλήσω παίχτες των ακαδημιών μου και να πάρω γύρω στα 3 εκατομμύρια. Άρα ένας από τους λόγους που τους παίρνω στην ομάδα τη μεγάλη είναι και αυτός για να μπορέσω να πουλήσω μετά και σε καλή τιμή. Μιστακίδης, ο οποίος δεν βλέπω να ανεβαίνει καλά, πάει για πώληση. Διαμαντάκος, Δόνης, Πάτο, Ζαχίντ. Ο Φίλιπς, ο οποίος είναι ιδανικός στην ομάδα, και αυτός εδώ ο Σκιώτης. Με ρωτάτε πόσοι έχουν μείνει από τον πάγο όπως ξεκίνησε. Έχει μείνει ο Κίτσιου και ο Μιστακίδης, δύο παίχτες. Σας θυμίζω ότι παίζω τώρα και είμαι στα επόμενα. Είμαι στο 2019-2020 μάλλον τώρα. Για να δω. 2020, άρα είναι στα 4 χρόνια, 3-4 χρόνια από τώρα. Οπότε λογικό να έχουν φύγει παίχτες. Βέβαια έχω τον Ζαχίντ από την πρώτη μου μεταγραφή. Ακόμα έχω δύο παίχτες από τις ακαδημίες, τον Νιάρχο και τον Χριστοδούλου από την πρώτη χρονιά. Έχω παιχτάκια. Να πάμε να κάνουμε και ένα ντου, να χτυπήσουμε ένα τερματοφύλακα που μου λέτε πολύ. Να δούμε αν μπορούμε να το χτυπήσουμε. Ο Μπουφόν ακόμα εκεί, ρε παιδιά. Εκεί ακόμα. Φέτος είναι τελευταία του χρόνια. Βλέπετε εδώ retiring, έτσι. Υπάρχει αυτή η επιλογή ότι κάποιοι παίχτες βάζουν τέλος στην καριέρα τους. Και προφανώς αυτός δεν μπορούσε να τους προσεγγίσεις. Νάτος. 27 εκατομμύρια αξία ο Ντονάρουμα. Έδωσα 15 και τον Καρδινάλε, αν μπορέσουμε να τον πάρουμε. Πάμε να παίξουμε όμως το ματσάκι με τη Manchester που είναι derby. Άντε να δούμε, άντε. Κάνα τάκλι να κάνει σωστό. Μπράβο, άιντε ξύπνα λίγο. Ωραία, σαν σταματημένο. Ωραία, σαν σταματημένο ρε. Τέτοια θα έχουμε και μες στον αγώνα ρε φίλε. Επίπεδο επαναλαμβάνω είναι professional, το μόνο που ήταν semi-pro ήταν εκείνο που είχα παίξει με τον Δημήτρη, με την Arsenal. Που είχαμε παίξει από την ίδια ομάδα και ο λόγος ήταν επειδή έπαιζα με τον Δημήτρη και δεν ήθελα να χάσω και να εκνευριστώ. Λέω δεν το βάζω semi-pro. Αυτοί που λέτε βάλτε το πιο πάνω και στο προ κερδίζει και η γιαγιά μου κτλ. Να δω τη γιαγιά σου κερδίζει, ρε φίλε, στο προ. Βάλτε να παίξει στο professional και να κερδίσει. Βάλτε! Όχι ρε μάνταλε εκεί. Αυτό το σουτ δεν χάνεται. Άκου κερδίζει η γιαγιά σου στο professional. Πού είναι, ξέρεις πολλές γιαγιάδες να παίζουν, βάλτε τη γιαγιά σου να παίξουμε εδώ να. Να δούμε. Επίσης με τις δυνατές ομάδες παίζω συνήθως κλείνομαι πίσω και παίζω με αντιπιθέσεις. Βολεύει το σύστημα αυτό που έχω για τέτοια φάση. Μια σωστή σέντρα θέλουμε τώρα, Τζόνι. Καλό είναι, Τζόνι! Σουτ! Μην το χάσεις! Έλα μωρέ τώρα, πώς τα χάνουν αυτά. 2-0 έπρεπε να είναι τώρα για πλάκα. Να κάνω πλάκα στη Manchester έπρεπε τώρα. Κοίτα τώρα θα φάμε και γκολ. Κοίτα εδώ τι θα τρώγαμε τώρα. Κοίτα τι θα τρώγαμε τώρα. Όχι ρε πούστη μου πάλι. 3-0 έπρεπε να κερδίζει, 4. Τον είδα εκεί, τον είδα, μπράβο. Χέρι. Όχι ρε. Μπράβο ρε Βιγιάλμπα, μπράβο. Παίρνα. Ναι ρε Βιγιάλμπα για να γύρει, ναι. Ναι, γκόλ είναι. Ναι. Χτύπησε ο Αδάμας και μπήκε ρε παιδιά ο Βιγιάλμπας ρε παιδιά. Και μπήκε γκόλ. Όχι ρε, πως αυτό τώρα είναι το κρίσιμο. Αυτά είναι τα 5 λεπτά μετά τον γκόλ που βάζω, να μην φάω. Αυτό είναι τώρα. Πιάστη. Μπράβο. Άρε, παίρνα εκεί. Άστη βρε πούστη. Άστη σου λέω. Πάρτη. Πάρε Πάτο, μόνο σου κύριε. Βάλ' το ρε Πάτο. Καλό. Όχι φάουλ μωρέ, τι τον έκανα. Τι είναι, από τι είναι, από ζάχαρη είναι, λιώνει, τι είναι, τι παθαίνει. Μη βγει η παλιά από αυτόν.
Πάμε τώρα αντεπίθεση, πάμε, φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. 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 Γιάνκος! Τι ωραία πασούλα, τι ωραίο γκολ θα ήταν αυτό, ρε. Θα λέγαμε να μπαινε τώρα. Τον είδα τον Γιάνκο, έκανε κίνηση. Όχι ρε, τόσο δυνατά ρε. Βάλε το σώμα σου. Βάλε το σώμα σου, μην τον αφήσεις να σεντράρει. Μπράβο. Διώχνετε την μπάλα, κρατήσουμε τώρα, να κρατήσουμε τώρα, πάμε. Πάπα, 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 μπράβο. Μπράβο. Άστο ρε, πάνε που έφυγε να βάλω κι άλλο. Κερδίσαμε τη Μάντσεστερ, ρε. Ναι ρε, με Βιγιάλμπα, ρε. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Οπ, να δέχτηκε ο οικονόμου. Πόσα, 15 εκατομμύρια είχα δώσει. 15 και τον Αλεξίου Σκιώτη. Για να πάρουμε ακόμα έναν Έλληνα, παιδιά. Γιατί σας έχω πει, εγώ θέλω Έλληνες στην ομάδα. Οπότε ήρθε ο Μάριος ο οικονόμου, το center back από Ιταλία. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, μου λέει ότι είναι πιθανό να δεχτώ προτάσεις για να αναλάβω την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών ή την εθνική Βενεζουέλας στο μέλλον. Γιατί έχω παραιτηθεί από τη Ρωσία, δεν ήθελα. Εδώ 38. Ο δίνει η Μπαρσελόνα 38 εκατομμύρια, παιδιά, για τον Μάκη τον Νιάρχο. 38 εκατομμύρια. Έπρεπε να ζητήσω περισσότερα. 38 για τον Μάκη τον Νιάρχο. Ένα παιδί των Ακαδημιών. Γι' αυτό είναι σημαντικό για άλλες ομάδες να έχουν δυνατές ακαδημίες. Επολύθη ο Νιάρχος. Οπότε πάμε εδώ τώρα να παίξουμε μπαλίτσα. Α, σου πω τώρα εγώ εσένα. Σου πω. Κάτσε, σου πω. Ποιον μπορώ να σου δώσω. Μπορώ να σου δώσω τον... Ντουζαχίντ και 17. Για να δω. Θα τα δεχτείς. Εδώ όταν έρχεται τέτοιο μήνυμα από τους σκάουτερς, σημαίνει ότι λέει έχω βρει ότι είναι να βρω στο Βέλγιο. Οπότε μπορείς να τον πάρεις από εδώ και να τον πας μετά σε άλλο τέτοιο. Σε άλλη χώρα να ψάξει. Αυτό ας πούμε λέω να τον πάω. Γερμανία, έχουμε τίποτα. Γερμανία. Το δέχτηκε. Για τον Τζοναρούμα. Πόσο θέλει αυτός. 40 θέλει. 41 θα σου δώσω ρε φίλε, 41. Crucial. Εδώ. 8 για τον Διαμαντάκο, τι σας είπα ρε. 16. Άντε 15. Μέχρι εκεί, όχι, όχι παρακάτω. Εδώ ο Πάτο λέει θέλει να παίξει στο μάτς το επόμενο. Θα το βάλω να παίξει τον Πάτο. Να δω λίγο και τι έχω επιλογές άλλες. Εδώ τι μου έχουν φέρει. Πέλικα. Να το χτυπήσω τον Πέλικα. Πάλι. Λαπόρτε. Δεν γίνεται να μην τον πάρω αυτόν, παιδιά. Παιδιά, τον Λαπόρτε δεν γίνεται να μην τον πάρω. Και δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Τον είχα και αυτόν στον ΠΑΟΚ. Νομίζω μου έγραψε και ένας φίλος γι' αυτόν. Απρόλυψη του sign on contract expire. Αυτός παίρνει 60. Εγώ όμως δεν μπορώ να το δώσω γιατί είμαι μείον εδώ. Remaining wage έχω μείον 26. Άρα τι θα κάνω. Πάω πίσω. Θα δείτε τώρα το πάω πίσω. Γιατί δεν πρέπει να τη χτυπήσω αυτή την προσφορά. Πάω εδώ και ρυθμίζω στο budget μου αναλογία χρήματος για μεταγραφές και χρήματος για συμβόλαια παιχτών. Το τραβάω λίγο. Ας πούμε το πάω εδώ στα 35 εκατομμύρια ας πούμε. Και αυτομάτως εκείνο γίνεται 2.39. Οπότε τώρα έχω να χτυπήσω και αυτόν τον παίχτη που το θέλω πολύ. Οπότε αυτός μου ζητάει 70, εγώ θα του δώσω 73 ας πούμε. Ώστε άμα δεν τα δεχτεί για τα 73 να έχω περιθώριο μέχρι 75 βάζω για αυτόν τον παίχτη να του δώσω. Και αυτόν θέλω τον Γκόμες ρε γαμώτο. Αλλά αυτός κάνει 70 εκατομμύρια, πού θα μου το δώσει η Μπαρσελόνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε τώρα. Ένας παίχτης της κλάσης του είναι απίθανο να έρθει στην ομάδα μου. Όταν θα σας γαμάω στο Champions League όμως, θα είναι καλά! Κι αυτός δεν φεύγει ρε. Ρε φεύγουνε πολλοί παίχτες ρε, Καράσκο ρε πούστη μου. Άμα τους πάρω όλους αυτούς θα φτιάξω υπερομάδα του χρόνου. Κουλιμπαλί αυτός δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Ο Κουλιμπαλί που έπαιζε στην Πλατανιά, ο γνωστός. Θέλω και ένα δεκάρι. Ο Μπέιλ πόσο... Λύγει το συμβόλαιο του Γκάρεθ του Μπέιλ, παιδιά.
Θα την κάνω την προσφορά. 330 χιλιάρια θέλει. 370 θέλει. Μου λείπουν όλα. Άρα δεν θα την κάνω την προσφορά. Να το Κυριάκος Παπαδόπουλος. Το θέλω πολύ να έρθει στην ομάδα, αλλά δύσκολα θα έρθει νομίζω. Και θέλω να δω ακόμα δύο παίχτες. Πολλά θέλει ο Μανολάς ρε πως του μην έρθει. Να το Σωκράτης. Άμα τον πάρω από τώρα πόσα θέλει η Γιουβέντους. 6 εκατομμύρια. 8 δίνω. Αυτή τη στιγμή για να μην τον πάρω ελεύθερο τώρα και τον κλαις. Για να μην τον πάρω ελεύθερο και τον κλαις δίνει 8. Λοιπόν πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι εδώ για να έχουμε την αγωνία του τι θα γίνει στις μεταγραφές. Πάμε, θα δοκιμάσω μέσα, θα βάλω εικονό μου που τον έκανα τώρα μεταγραφή, τον Μάριο. Και δεξιά το θα έβαλα τον πιτσιρικά του Ντομίγκες για να δούμε ρε μπουχαλάκι. Από φάλ πως θα πας. Ρε θα χρειαστεί να εκτελέσουμε μέσα και θα τα χάνουμε ρε. Πάμε. Με Watford. Όχι, τον Ζαχίδη τον έβγαλε. Με Ζαχίδη παίζω. Για να δούμε τον Ζαχίδη όμως. Τώρα με αυτήν την ομάδα πρέπει να παίξω πιο μπροστά. Θα βάλω σε λίγο attacking δηλαδή. Και να μαρκάρουμε ψηλά. Να πιέζουμε. Πού είναι το φάουλ τώρα. Και κάρτα. Άνευ λόγου και αιτίας η κάρτα. Φύγε, φύγε, Μίτσο! Έλα, δες το, δες το, δες το! Να φύγουμε να... Δες το, δες το, δες το! Σουτ! Μου λένε με πλασέ, πλασέ και παπάρια. Γιατί πλασέ, βολίδα ήθελε. Ου! Ένα από κόρνερ, τι ζητάω, ρε! Έχω βάλει ένα με τον Ζαχαρία, αλλά δεν το έγραφα. Ήταν κολλή, τα είχα σπάσει όλα εδώ, και από κόρνερ και με τον Ζαχαρία. Τάσος Μπακασέτας. Ωραία για τον Ζαχίντ. Την έχει την προσποίηση αυτή, την έχει την σέντρα, πάτω, ναι! Βολάρα, ο ορισμός του γκολ, του σωστού και της ορθής οργάνωσης μιας επίθεσης, μιας ομάδας που θέλει να κάνει κάτι καλύτερο από μια απλή χρονιά που θα πάει στη μέση της βαθμολογίας. Αυτό ήτανε, αυτός ήταν ο ορισμός. Πάμε μπουχαλάκι, τελικά κοίτα ρε ο Ζαχίδη που μου βγαίνει ρε παιδιά, ποιος να το πίστευε. Ποιος θα το πίστευε! Ποιος! Οπ! Άστο, τι offside ρε! Ανέβα, ανέβα μικρέ! Μπράβο! Κάνε μια παλιά! Κάνε μια προσπίση εδώ έτσι, ωραίος, ωραίος! Κάνε μια παλιά σωστή! Καλός είσαι! Καλός! Α! Ρε Τόμασον! Όχι ρε! Φάουλ! Είδε, τόπα, θα κερδίσουμε φάουλ και πώς θα το εκτελέσεις ρε μπουχαλάκι, τόπα! Να πω ότι δεν το είπα. Έχει κανένα καλύτερο. Πού είναι το φρίκι γιγακιούρας τώρα. Όχι, μπουχαλάκης. Μπουχαλάκης, μπουχαλάκης. Τι θα κάνουμε. Ξανά! Βγάλ' τι. Καλή είναι! Καλή είναι! Όχι ρε Μπακασέτα. Κάτι καλή την κεφαλιά εκεί αγόρι μου. Ωραίος ο Ντομίγκες. Και το σουτάκι του, εντάξει, να δοκιμάσει ο μικρός, το θέλουμε να δοκιμάσει σουτάκια. Έτσι θα γίνει καλύτερος. Μία σωστή σέντρα. Απαπαπαπαπαπα, κόρνερ. Θέλω να βάλω ένα από κόρνερ, τι ζητάω. Ανέβει ο Τζόνις. Κόρνερ. Όχι ρε, τι κόρνερ. Τι λέω, χαζός τελείως είμαι. Όχι ρε, ήταν καλό ρε. Α, ρε θες και προσποίηση, τράβα το εκεί. Τράβα το εκεί και όπου πάει. Τράβα το εκεί και όπου πάει ρε. Δείτε γκολ που έφαγα από... Ωραία, από σπόντες ρε παιδιά, έφαγα γκολ από σπόντες. Κοίτα ρε γάμο το από το πουθενά τώρα. Κοίτα από το πουθενά τώρα ρε. Situation. Find an opening.
Μίτσο! Τρέχα! Έλα! Έλα! Έλα, κοίτα, κοίτα, κοίτα! Κοίτα! Κοίτα, ψαλιδάκι, κοίτα! Ο Ζαχίτ, κοίτα! Ρε ξύπνησε τον κόσμο, ρε, τη γειτονιά, ρε. Κοίτα! Ξύπνησε εμένα, ρε, κοιμόμουν, ρε. Το καλύτερο γκολ του κόσμου, παιδιά. Ψαλίδι! Ανάποδο! Ωραία, ούτε ο Σαλμάς τότε από τη ραμπονά του σκούφαλε ρε τέτοιο γκολ, ρε παιδιά. Ούτε αυτός. Πάντα Μανώλη Σκούφαλης, βγατά την μπάλα, Σκούφαλης, τριβογυρίζει. Ωραία προσπάθεια, ωραία τα κουνάκι, το σουτ, γκολ! Από το Σκαλμάς. Μην το φάμε όμως τώρα! Είδες, άμα χαίρεσαι πολύ κάτι, την πατάς πίσω μετά. Αυτό που έλεγα ήταν από το 2-1 τέτοιο τζακ, τρακ, πάρτο. Ζατς, τελείωσε τώρα. Κοίτα ρε πούστη πάνω που κάναμε τώρα δουλειά. Κοίτα ρε γάμο το κέρατο, ποιο να βγάλω τώρα. Θα βάλω εδώ ρε αρχηγέ. Έλα εδώ ρε παιχταρά μου, πες μέσα να γυρίσεις το παιχνίδι Ζαχαρία. Ωραίος. Όχι ρε. Όχι από εδώ ρε, σαν του Δημήτρη, από την ίδια τέτοια, όχι από εδώ. Κόψε πάνω. Ανέβασε την ομάδα ρε Ζαχαρία, ανέβασε την ομάδα. Φύγε ρε βλάκα από τη μέση διαιτητή. Παίρνα ρε πούστη μου. Μόνο Ζαχαρία, τελείωσε το. Όχι out, λίχτο ρε. Όχι out ρε, Ζακ. Όχι, έχεις χάσει πόσα τέτοια ρε πούστη μου. Πόσα τέτοια, άντε να μην σε πουλήσω τώρα μαλάκα, άντε. Κοίτα, θα φάμε τρίτο. Ρε. Φύγε Βιγιάλμπα, φύγε. Φύγε μαλάκα πονοκέφαλε, φύγε. Φύγε. Βγάλτε σωστά. Ένα πόδι, όχι κόρνερ. Ένα γκολ από κόρνερ, τι ζητάω ρε. Καλό είναι. Άστο βρε πούστη, μην το λύγεις. Άστο ρε, 2-2 ρε πούστη. Με δύο τσαφ, αυτοί βάλανε δύο γκολ ρε, με δύο τσαφ. Τσαφ ήτανε. Γιατί δεν θέλει. Ναι, είναι κορυφαίος παίκτης λέει και θα κάνει πίσω γύρισμα αν έρθει σε μένα ο Ντοναρούμα. Βρε τον αντίο σου. Πόσα θες να σου δώσω, πόσα. 50 θες, πώς, 55 πάρε. Από 40 που ζητάς, για να δούμε τώρα θα έρθεις. Τώρα θα είναι πίσω γύρισμα άμα το δεχτείς. 28 θέλουν για τον Μπέλκα. Όχι ρε παιδιά, 28 για τον Μπέλκα, δεν έχω τα χρήματα τώρα. Ο Λαπόρτε δεν θέλει, ορίστε. Και αυτόν τώρα ανεβάζω τα μπάτζετ τώρα, κατάλαβες με τους μαλάκες όλους δεν θέλουν. Μανολάς δεν έρχεται με τίποτα. Έκλεισε και τον Καράσκο για τον χρόνο. Άντε να δούμε τώρα. Άμα ψηθούν και άλλοι να έρθουν. Α, ο Ντοναρούμα τώρα έρχεται, βλέπεις. Τώρα δεν είναι πισωγύρισμα το μ***ο σκυλό για 15 χιλιάρικα. Και ο Λαπόρτε το ίδιο, τα μπουρδέλα. Τα λεφτά κοιτάνε, μια ζωή. Τα λεφτά. Τώρα θα πρέπει να δώσω το ζαχίντρε, παιδιά, για τον Ντοναρούμα τώρα. Πώς να μου πάει η καρδιά μετά από το ψαλιδάκι που έβαλε. Πώς να μου πάει η καρδιά να το δώσω. Ένα, κοίτα πώς μου πάει. Τσακ, τον έδωσα. Κατάλαβες. Τον έδωσα. Τώρα ούτε που ξέρω τι κάνω. Στην τρέλα μου πάνω. Λαπόρτε. Δεν μπορώ τώρα να τον πάρω τον Λαπόρτε. Κλείνω και Λαπόρτε. Τέλος. Πάει και από Λαπόρτες. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει εδώ. Πόσα θέλει, 17 για τον Σοκράτη. Λοιπόν, σου δίνω 10 και σου δίνω και τον. Αυτό είναι τον πιτσιρικά. Για να τώρα δεν θα πάρει. Ήρθε τον Ντοναρούμα. Με φάγατε. Με τον Ντοναρούμα. Να έρθει ο Ντοναρούμα. Ορίστε, ήρθε. Ήρθε. Να δούμε τι θα καταλάβετε τώρα. 5 εκατομμύρια για το Σέρτιτς. Πόσο αξίζει δηλαδή. Υπήρξε αρχηγός μου, ήταν μεγάλος παίχτης. Είναι κρίμα να κάθεται και να κοιτάει τον πάγκο. 5 εκατομμύρια είναι 5 εκατομμύρια, το δίνω. Άλλη μια φορά που πάω το budget προς τα δω. Γιατί θα έρθει ένας παίχτης, ο οποίος παιδιά έχει γράψει δική της ιστορία στην αγαπημένη μας ομάδα. Μία είναι η αγαπημένη μας ομάδα, το ξέρετε, είναι η Νίκη Βόλου. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά εδώ, έπαιξε σε μεγάλες ομάδες, σε τεράστιες ομάδες
Και είναι η ώρα να τον πάρω. Εδώ και είναι, δεν μιλάω για άλλον από τον Σοκράτη τον Παπασταθουλόπουλο, τον οποίο του κάνω προσφορά για βασικό μου center back, 145 χιλιάρικα την εβδομάδα. Παπασταθόπουλο το λένε κανονικά, ναι. Παπασταθουλόπουλο τον έλεγε το FIFA το παλιό, γι' αυτό το λέω έτσι, το Σοκράτη, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο είναι εδώ στο Βόλο, γιατί είναι παντρεμένος με μία κοπέλα από εδώ από το Βόλο. Τη βρήκε τότε που έπαιζε μπάλα στη Νίκη. Τον είχε δώσει Άκη δανεικό. Για να δούμε, θα έρθει, θα μου πει όχι κι αυτός. Η Πορτογαλία μου έκανε προσφορά. Ναι, γιατί όχι. Κριστιάνο Ρονάλντο, λογικά, ακόμα θα παίζει. Αυτό τώρα είναι οι διαπραγματεύσεις τελευταίες, βλέπετε. Έφαγε μπούλο η Μάντσεστερ και πήρε Ντεμπρούινε, ο Ζιλ, πήρε ένα σωρό παίχτες. Λοιπόν, ήρθε ο Παπασταθόπουλος. Ο Σοκράτης ήρθε. Παιδιά, ήρθε ο Σοκράτης στον ΠΑΟΚ. Μεγάλη μεταγραφή. Καρδινάλ 11 εκατομμύρια. Το δίνεις, δεν το δίνεις. Εδώ βλέπετε ότι τελευταία μέρα των μεταγραφών πάει ώρα με την ώρα. Δηλαδή, ανά μία ώρα και μπορεί να κάνει κάποιο κίνηση. Άρα στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών μου έχουν δώσει 12 εκατομμύρια για τον Καρδινάλε, τον τερματοφύλακα. Τώρα θα κοιτάξουν να δουν αν συμφωνούν και στο budget να τα βρούνε. Εγώ λοιπόν σε αυτό το λίγο που μου μένει θα πάω εδώ στο budget μου, θα τραβήξω ό,τι έχω και δεν έχω. Θα πάω εδώ στα 335 χιλιάρικα, 335 χιλιάρικα. Θα έρθω εδώ και θα κάνω μία και μόνο προσφορά, μήπως και έρθει του χρόνου. Θα του δώσω 300 χιλιάρικα για 5 χρόνια. Είναι ο Γκάρθ ο Μπέιλ. Δεν μπορώ να του δώσω 370 που ζητάει, δεν τα έχω αυτά τα χρήματα. Ο Χάμες. Ο Χάμες θέλει 500 χιλιάρικα την εβδομάδα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν. 300 του δίνω και αυτόν τα ίδια. Θα τον ήθελε πολύ το Χάμες, ο Χάμες περισσότερο, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν πουληθεί ο Καρδινάλ και μπορέσω κάτι να εξοικονομήσω, μπορεί, γιατί όχι. Λοιπόν, θα του δώσω 500 να πάει να γαμηθεί. Λέτε να έρθει. Λέτε να έρθει, 500 χιλιάρικα του δίνω, του Χάμες. Λέτε να έρθει. Ε, και του Μπέιλ θα του δώσω, πόσο θέλει, 375. 375. Λέτε να έρθουν αυτοί του χρόνου. Ένας από αυτούς θα έρθει του χρόνου, λέτε. Δεν ξέρετε. Θα το μάθετε όταν ανέβει το επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό ήταν μέχρι εδώ. Έτσι, για να έχει λίγο suspense και αγωνία για το επόμενο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για χαρά σε όλους. Τα λέμε. Για να δούμε, θα έρθουν, λες να έρθουν οι μαλάκες. Ούτε να δεις τώρα που θα μου φάει και εμένα το άγχος. Τι πάθεις τώρα. Σουτ, σουτ, γκολ. Μαλάκα μου. Ο Μαλάκα μου. Αυτό για να βάζω το μυαλό να μην μου κάνετε μένα χειραψίες. Έχουμε μαύρο διαιτητή στην Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός? Ο Μπουέ.